Σε τριήμερη απεργία από την Παρασκευή προχωράει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αντιδρώντας για την απόλυση 300 υπαλλήλων. Δυστυχώς, χωρίς να έχουμε ούτε μία ευθύνη, οδηγούμεθα στην απόφαση αυτή, επειδή οι θεσμικά υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία των αερομεταφορών και την υποδοχή του μεγάλου τουριστικού ρεύματος, υποσκύπτοντας τις εντολές των δανειστών μας, αδιαφορούν για την εθνική οικονομία και το μοναδικό πλέον αιμοδότητης, τον τουρισμό, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία. Οι απεργίες θα ξεκινήσουν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 9 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 11 Αυγούστου. Στη διάρκεια των τριήμερων κινητοποιήσεων, η Ομοσπονδία θα εξυπηρετεί τις παρακάτω πτήσεις πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκοφών που υπερίπτανται και διασχίζουν το FIR Αθηνών, Μακεδονίας, ελληνικών και ξένων στρατιωτικών αεροσκαφών που συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις, αεροσκαφών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, νοσοκομιακές πτήσεις, πτήσεις τις οποίες επιβαίνουν αρχηγοί κρατών πρωθυπουργοί και πτήσεις που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Σε εκ νέου 48 ώρια απεργία προχώρησαν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη οι εργαζόμενοι στον ΟΕΔ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κινητικότητα αλλά και την αποδόμηση, όπως αναφέρουν, του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι προγραμμάτισαν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι η κοινωνική πρόνοια είναι δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της πολιτείας. Σημειώνουν ότι η κινητικότητα είναι ενέργεια πρώτα εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και μετά εις βάρος των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ και εκτιμούν ότι όποιος υπερβεί αυτήν την κόκκινη γραμμή θα βγει στη διαθεσιμότητα από τον λαό. Θέλετε να εξυπηρετηθείτε απεργία σήμερα και αύριο? Πα. Έτσι ποτέ δεν έχουμε λεφτά να έρχομαι εδώ τώρα. Πού έρχεστε? Από Ζυγκός. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν ενημερώθηκα. Επειδή έρχομαι από χωριό, δεν ενημερώθηκα, αλλά τι κάνουμε. Γυρίζουμε πίσω. Κάρτα ενεργείας να βγάλουν.